περιθώρια. Και για... τώρα με έστειλε ο δικαστής να πάω στο ανώτατο. Ναι. Αυτό δεν είναι σωστό για μένα. Διότι εγώ τότε είχαμε ένα αρχηγό της αστυνομίας πρόβλημα. Ναι. Και πήγε έναν δύο μου σφόδρα και έγραψε μέσα στο κομπιούτερ της αστυνομίας, όταν κοιτάξεις τώρα να σου δω χαρτί για μένα, γράφει το 2406. Δίκαιομαι από το χαρτί. Δηλαδή πες σου για να. Το 2406 θα πάρετε λευκό χαρτί, λευκό μικρό. Ναι, έτσι το κομπιούτερ για αστυνομία. Εγώ θέλω να πάρω υποψηφιότητα να αντιπροσωπεύσω τον κόσμο, το φτωχό, ουδιστικά. Ναι. Δεν ήθελα ούτε μισθό, ούτε όνομα. Και όνομα έχω και λεφτά έχω. Μισθό δεν θα έπαιρνω. Απλώς να αντιπροσωπεύσω τον κόσμο που ταλαιπωρείται. Που το 74 και εδώ έχουμε κόσμο που ταλαιπωρείται. Δεύτερο, και με ταλαιπωρούν. Από ανώτατο μέχρι την Ευρώπη θα πάω. Αλλά δεν θα μου δει ευκαιρία να βάλω υποψηφιότητα. Μάλιστα. Θα με καθυστερήσω. Ναι. Εντάξει, είναι αυτή η νομοθεσία, απαιτείται λευκό ποινικό μητρό, φυσικά... Ναι, αλλά αν τούτοι όλοι οι βουλευτές, οι δημόσιοι παλιοί, ενούν οι καθαρά τα μητρώα τους, θα αυτοκτονήσω εγώ. Εντάξει, έχετε ένα δίκιο, διότι υπάρχουν και εταιρείες, ας πούμε, που έχουν εμπλακεί σε μίζες και την ίδια ώρα τους δίνουν έργα, γιατί θα καθυστερήσουν διαφορετικά τα έργα. Ξέρω βουλευτές που ήταν με τα όπλα μες στο πραξικόπινγκ και πήγαν βουλευτές. Ξέρω πολλούς. Ναι. Και ξέρω, αν τσεκάρουν τώρα την Λάρνακα, το στρατό, έτσι θα μείνει πολιτής που λέει πάει φυλάκι. Που τα φάει εσπάθαση και κυρώνει τα κόμματα. Και μπορούσε να μου κάνει και όχι για ένα μισθό, ας σου κόψουν μου τον μισθό. Αν τσεκάρουν γενικά, θέλουμε άλλες φυλακές κουνούρκια. Μάλιστα. Κύριε Φανιέρο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Λοιπόν...